Hello ladies, and gentlemen, Edleman Vapes is here. Welcome to another Liquid Review. Δεν είναι ακριβώς review, δεν θα το πούμε review, θα το πούμε παρουσίαση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τι είπα τώρα, αυτό τα το σκέφτηκα. Welcome to my party, Σήμερα έχουμε να δούμε, έχω να σας δείξω τη νέα σειρά από Chemist, την Dart Lab. Φαίνεται, φαίνεται. Είναι αυτή εδώ. Μια νέα σειρά από πέντε τάρτες τη στάρτα στο κάγκελο. Μέσα από το κανάλι μου θα ακολουθήσει giveaway το οποίο μας προσφέρει ο Σμόκη και ο Δεχέμις και μετά ο g για να απολαύσετε κι εσείς τη σειρά που θα δούμε σε λίγο. Πληροφορίες και τα λοιπά και τα λοιπά στο τέλος του βίντεο. Όχι από εκεί είναι. Πάμε για μια σειρά η οποία είναι ένα συνδυασμό από φρούτα με τάρτες και πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι ο χορηγός του σημερινού επεισοδίου. Ο χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η Σμόκη. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της, να δείτε τα προϊόντα της, ποια προϊόντα εισάγει και προμηθεύει τα υπόλοιπα καταστήματα. Για να μπορείτε να τα αγοράσετε, διορθώνω αυτό που είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Μπαίνετε, βλέπετε, απολαμβάνετε και πάτε και αγοράζετε. Η σειρά αυτή αποτελείται από 5 φρούτα, από 5 συνδυασμού ουσιαστικά φρούτων μαζί με τάρτα. Έχουμε 5 υγρά, έχουμε blueberry, έχουμε λεμόνι, έχουμε mango, έχουμε μπανάνα με καραμέλα και έχουμε και φράουλα. Αλλά η ιδιαιτερότητα αυτή τη σειρά είναι η συσκευασία τη. Είναι το μέγεθό τη. Γιατί μπορούμε να τη βρούμε σε 30, 60 και 120 ml. Βάσει τη επιλογή του υγρού που θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε και το μέγεθο το οποίο σα άρεσε. Θέλετε να πάρετε 30 ml, παίρνετε 30 ml. Θέλετε να πάρετε 60 ml, παίρνετε 60 ml. Το θέλετε 120 ml, πάρετε το 120 ml. Έχει απ' όλα ό,τι θέλετε εσεί. Θε να πάρει ένα 30 τριαντάμελο και ένα δεύτερο τριαντάμελο να το δοκιμάσει πριν πάρει το 120 μελο, επειδή είναι υγρά και το οποίο τραβάει σε 120 μελο, έτσι. Πιπίλα μπορεί να το έχει. Είναι γλυκά υγράκια, ταρτούλε. Πάμε για καλοκαίρι, ταιριάζουν. Οπότε μπορεί να κάνει το δοκιμήσουμε με το 30 μελο και να πάρει ένα 60 μελο ή ακόμα καλύτερα ένα 120 μελο. Εσύ έχει την επιλογή. Εσύ επιλέγει και αποφασίζει ποιο υγρό θα ατμήσει και σε τι ποσότητα. Αυτό είναι το ωραίο που μου άρεσε σε αυτήν εδώ τη σειρά, το ότι μου δίνει όλη αυτή την επιλογή και πάμε ευθύ αμέσω να δούμε το πρώτο υγρό τη σειρά. Πάμε να δούμε όμω το πρώτο υγρό τη σειρά. Τι είναι, πώ είναι, πώ δεν είναι. Είναι αυτό εδώ. Είναι το Lemon Tart. Lemon Tart λέει είναι η τάρτα που έχει γράψει ανεξίτηλη ιστορία. Λαχταριστή κρέμα γλυκού λεμονιού με γαρνιτούρα τη ελβετικής μαρέγκας πάνω σε τραγανή βάση τάρτας. Ο σε αυτήν εδώ τη συνταγή υπερτερεί, υπερέχει. Αισθητή όμω είναι και η μαρέγκα. Η μαρέγκα είναι σε ένα. Αν το πάμε δηλαδή σε τρει κατηγορίε, δηλαδή λεμόνι, μαρέγκα και τάρτα, το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεσαι με το που ατμίζει το υγρό είναι η οξύτητα που έχει σε συνδυασμό με τη μαρέγκα που έρχεται και δένει όλο το υγρό και δημιουργεί ένα σώμα επάνω σε αυτό και σου δίνει κατευθείαν μία όξινη αίσθηση παρέα με τη μαρέγκα και έρχεται να συμπληρώσει η τάρτα. Την τάρτα την νιώθει λίγο πιο πίσω. Δεν είναι. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι είναι μια τάρτα με λεμόνι, αλλά θα έλεγα ότι είναι μαρέγκα λεμόνι. Πιο πολύ μου σκάει για μαρέγκα λεμόνι παρά για τάρτα λεμόνι. σω έτσι ήθελε ο κατασκευαστή, ο μίξερ τέλο πάντων, ο Μάνε εκεί πέρα, ο οποίο είχε κάνει τη συνταγή, αυτό ήθελε να δώσει. Δεν ήθελε να δώσει την αίσθηση, σου με την μπισκοτοειδή, την βουτηρένια την οποία μπορεί να σου δώσει η τάρτα. Ε, μια βουτυρένια αίσθηση τώρα όμως που τα αναφέρω Την έχει που περικλείεται εσωτερικά της, ε, της μαρέγκας. Και αυτό το, το, τελικό αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει Είναι ότι νιώθεις τη Μαρέγκα όξινη Με λεμόνι, δηλαδή νιώθεις το λεμονάκι και τη Μαρέγκα Δεν ξέρω να το πω διαφορετικά Είναι ένα ωραίο υγρό ε, Τρει ημέρε ορίμανση Ναι, περίπου από την τρίτη μέρα και μετά Αρχίζει και μου δίνει εμένα την γεύση Την οποία μάλλον μου ισορροπεί της, της γεύσης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ελβετική η Μαρέγκα Αν είναι από τα παράλια της Τουρκίας Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή Αλλά είναι αυτό που σας είπα Ωραίο υγράκι, αξίζει να το δοκιμάσετε Είναι για all day, δεν είναι έντονο, δεν είναι γλυκό Είναι ντεμή, ούτε γλυκό αλλά ούτε και όχι Άρα μπορείς να το ατμίσεις άνετα σε έναν το ατμοποιητή κατά προτίμηση όχι πολλά βάτο δηλαδή εγώ θα το έριγνα 50 με 60 w το μάξιμου, γιατί μετά αρχίζει και ανεβαίνει η ένταση τη μαρέγκα. Σημαντικό αυτό το δοκίμασα και δεν μου άρεσε τόσο. Μέχρι τα 50-60 βατάκια όμω ήταν πάρα πολύ ωραία και ισορροπημένα όλα. Το επόμενο υγρό τη σειρά είναι αυτό εδώ, είναι το Mango Tart. Το οποίο είναι το Mango Peace Tart. Το οποίο εδώ θα πω Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε τη συνταγή, η οποία λέει είναι μια άκρο δροσιστική μου από ζουμερά μάγκο, λευκό, και... Λευκό ροδάκινο και βανίλια μαγαδασκάρη σε βάση τάρτα από μπισκότα πίτμπερ. Τα μπισκότα πίτμπερ τα αντιλαμβάνει κατευθείαν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια κλασική βάση τάρτα. Το νιώθει αυτό το μπισκότο, ρε παιδί μου. Όλοι ξέρουμε την, την αίσθηση των πίτμπερ των ε, μπισκότων. Είναι γλυκό υγρό. Έχουμε βανίλια, έχουμε μάγκο, έχουμε ροδάκινο. Το ροδάκινο από τη φύση είναι έτσι κι αλλιώ ένα αρκετά γλυκό φρούτο. Οπότε είναι αρκετά γλυκό. Η αίσθηση τη βανίλια υπάρχει, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ λειτουργεί ω καταλήτη για να δέσει τα δύο φρούτα τα οποία υπάρχουν μέσα, ροδάκινο και μάγκο. Το μάγκο με το που το ατμίζει σου σκάει, αλλά το στρογγυλεύει το ροδάκινο, βασικά το καπακώνει το ροδάκινο, να το πω έτσι, λαϊκιστή. Δηλαδή, κάνει τζούρα, κάνει ζουρά, νιώθει το μπισκοτάκι κατευθείαν παρέα με το μάγκο και έρχεται από πάνω το ροδάκινο παφ, και πέφτει έτσι. Δεν χαλάει τη γεύση αυτό, αλλά υπερισχύει το ροδάκινο. Δηλαδή θα το ήθελα λίγο πιο, ισορροπη... πιο ισορροπημένο στο μάγκο και στο ροδάκινο. Εκεί ήταν εκεί που μου τα... Όχι μου τα χαλάσε. Εκεί θα έβρισκα λίγο εγώ τη χρυσή τομή. Βέβαια, ο κατασκευαστή μπορεί να έχει άλλη γνώμη, δεν έχουμε ακούσει όμω ποτέ και τη γνώμη του κατασκευαστή. Κάποια στιγμή θα θέλω να ακούσω και τη γνώμη του κατασκευαστή για τα συγκεκριμένα υγρά και γενικά για τα κάθε υγρά τα οποία παρουσιάζω. Είναι ωραίο, είναι αρκετά γλυκό. Δεν ξέρω αν είναι για all day λόγω τη ε, γλυκέντιδα τη οποία έχει. Εδώ επίση να αναφέρω ότι από τα 50-60 W και πάνω, όχι εδώ το δοκίμασα παραπάνω και έπαιξε 80 W ήταν κομπλέ από τα 80W και πάνω ξεκίνησε και μου βγάζε πιο έντονη τη βάση μου, χτύπαγε και λίγο η βανίλια, η γλυκάδα άλλαζε γινόταν πιο έντονη γενικά έχανε το υγρό αυτό που μου έδινε σε χαμηλότερα βάτη δηλαδή μια λίγο πιο στρογγυλεμένη αίσθηση και πιο, πιο στρωμένα τα υλικά τα οποία έχει μέσα με, όπως τα ανέφερα πριν αυτό. Βέβαια από την κάθε συνταγή που υπάρχει μία τάρτα ή γενικά αναφέρεται σαν καλοκαιρινή σειρά, δεν γίνεται, δεν πρέπει, είναι νόμος βασικά, δεν μπορεί να λείπει μία φράουλα. Εάν δεν έχει φράουλα, δεν είναι σειρά. Γι' αυτό το επόμενο υγρό είναι το straw tart, είναι το strawberry tart, εδώ να κάνει και λίγο focus, το οποίο βασισμένη στη φιλοσοφία της γαλλικής tartox, Fla Τάρτε, οξ, φρέζε. Φρέζε. φρέζες είναι φράουλα. Τάρτε είναι τάρτα. Το οξ πρέπει να είναι η έξοδο των ηχείων. Δεν ξέρω. Μια λεπτή βάση τάρτα από μπισκότα βουτύρου με κρέμ πατησερή και φρέσκε φράουλε. Η κρεμόδη υφή είναι όλα τα λεφτά σε αυτό το υγρό. Βασικά η περισκή σε όλων είναι μια κρεμόδη υφή με φράουλα. Βασικά αυτό το κρέμ το οποίο λέει με φράουλα και μπισκότα βουτυρένια. Βασικά το βούτυρο δίνει ακόμα περισσότερη Βασικά το βούτυρο δίνει ακόμα πιο ωραία γεύση στην κρέμ Ερή. Έρχεται και τη δένει, την ολοκληρώνει, την... δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως της δίνει μια πάρα πολύ ωραία στρογγυλεμένη γεύση. Είναι πάρα πολύ ωραία η αισθησή της, μου αρέσει και δεν είναι έντονη η φράουλα. Δηλαδή, αυτή τη φορά έχουμε ένα φράουλο υγρό το οποίο δεν είναι κυρίω φράουλα. Δηλαδή το πετάς και να είναι φράουλα. Όχι. Είναι φραουλένιο υγρό με κρέμπα τη σερή χωρί να είναι έντονη. Δηλαδή η κρέμα του η οποία έχει μέσα δεν είναι έντονη. Είναι ευχάριστη. Είναι ωραία. Βουτυρένια αίσθηση με φραουλένιες νότε. Όχι, με φράουλα. Με φράουλα. Απλά η φράουλα δεν είναι ψηλά. Είναι νομίζω εκεί που πρέπει. Τουλάχιστον στα γούστα τα δικά μου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ατμίζω τέτοια υγρά, στα γούστα τα δικά μου έσκασε πάρα πολύ ωραία. Όμορφο υγρό, ωραίο. Το συνιστώ σε αρκετά βάτ, δηλαδή το δοκίμασα και στο μηχανικό στα 100 και στα 120 βάτ χοντρικά εκεί περίπου. Έπαιξε ουσιαστικά το ίδιο. Ανέβηκε απλά λίγο η ένταση τη κρέμα. Δεν με χάλασε, δεν με πείραξε. Είναι πολύ ωραίο υγρό, το συνιστώ καθαρά για all day. Φρουτάκιδε και μη, μία φράουλα που να μην τη δοκιμάσετε. Και τώρα η πρόκληση. Τώρα τελευταία βλέπουμε να παίζει στα υγρά πολύ μπανάνα. Την ανακαλύψαν τώρα. Υπάρχει αυθονία στις μπανανιές. Δεν ξέρω τι. Είναι πάντως ένα συστατικό το οποίο τώρα τελευταία το βλέπουμε αρκετά συχνά. Σε καπνικά, σε φρουτένια, σε μίξη, σε τάρτες, σε κρέμες, σε... Υπάρχει. Άρα λογικό θα ήταν να υπάρχει και άλλη μία μπανάνα καραμέλα εδώ. Έχουμε μπανάνα καραμελ τάρτ. Τι λέει όμως ο κατασκευαστής για αυτήν εδώ. Μια εναλλακτική εκδοχή της γνωστής Τάρτε Tatin, Αυτά τα οποία κάνετε εκεί στη Σμόκη ή οποιοδήποτε φτιάχνει θα με τα τάρτε οξ, τα τεταρτίν και τα σχετικά, γιατί μα μπερδεύετε. ελληνικά, δεν μπορούμε να το γράψουμε ελληνικά. Διαβάζω κι εγώ. Anyway. Μια εναλλακτική εκδοχή τη γνωστή τάρτε ταρτίν με κομμάτια μπανάνα σε κρούστα καραμέλας βουτύρου, κρέμα λευκής σοκολάτα και τραγανή τάρτα στη βάση. Όλα τα υλικά τα οποία ανέφερα, σου πλημμυρίζουν απλά το στόμα. Η μπανάνα ακούγεται μια ζουμερή, ωραίμη μπανάνα. Όσο πρέπει, ξεχωρίζει λίγο από τα υπόλοιπα υλικά, αλλά χωρίς να υπερέχει, δηλαδή διακρίνει στη γεύση της, Αυτό θέλω να πω. Ε, η καραμέλα βουτύρου και γενικά η βουτυρένια, σε αυτή που δίνει, ε, έχετε φάει ρευστή καραμέλα. Αν έχετε φάει ρευστή καραμέλα, τότε θα καταλάβετε τι εννοώ έρχεται και δένει μαζί με την μπανάνα, δηλαδή σου δίνει πάρα πολύ ωραία αίσθηση και σου δίνει και αυτή την βουτυρένια αίσθηση της ραγανής τάρτας. Όλες οι βάσεις βγάζουν μια βουτυρένια αίσθηση και μαζί με την καραμέλα βουτύρου και την μπανάνα έρχονται και δένουν αρκετά, αλλά το σημείο το οποίο σε χαμηλά βατ μου αρέσει γιατί δεν ακούγεται τόσο πολύ και λειτουργεί μάλλον ως ένα στοιχείο να δέσει τα υπόλοιπα υλικά είναι η λευκή σοκολάτα. Όταν ανεβαίνω βατ 40, 50, 55, έχω αυτή την αίσθηση τη λευκής σοκολάτα η οποία γίνεται εντονότερη και αρχίζει και υπερκαλύπτει νότες. Είναι θέμα γούστου. Μιλάω πάντα για τα δικά μου γούστα. Η λευκή σοκολάτα ακούγεται από την αρχή μέσα. Βασικά σα είπα, είναι ένα μείγμα όλων των υλικών. Μπανάνα, καραμέλα, βουτύρου, βανίλια και τάρτα. Με το που κάνει την πρώτη τζούρα, σου κάνει όλα μαζί και τα καταλαβαίνει. Είναι ευδιάκριτα, ρε παιδί μου. Είναι σε μια ισορροπία, α πούμε. Έχουν μια ισο... είναι, ισορροπημένο υγρό. Δεν ξέρω πώ το κατασκευάσαν έτσι, αν αυτό θέλανε να πετύχουν ή αν του βγήκε ή αν οτιδήποτε. Είναι ισορροπημένο. Είναι ωραίο υγρό. Ε, Περιττώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου τη σειρά. Δεν το συζητάμε για τι γεύσει τι οποίε βγάζει. Απλά στα πολλά βάτ μου σκάει λίγο περισσότερο η σοκολάτα που κάτι σε εσά μπορεί να αρέσει. Είναι all day υγρό. Δεν είναι πολύ γλυκό Δηλαδή συγκριτικά με το Mango Peach Start Το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό Αυτό είναι στο 30% του Συγκριτικά με εκείνο Είναι γλυκό αλλά όχι το, το κάνεις άνετα all day, ειδικά σε αερά το ατμοποιητή και βασικά να σου πω την αλήθεια το δοκίμασα πάρα πολύ το συγκεκριμένο υγρό και στα 25 με 30 βατάκια σε τύπου χάνταλι, dead Rabbit και τα σχετικά με μονή αντίσταση και έπαιξε απίστευτα ωραία. Έπεσε και λίγο η γλυκάδα το ακόμα και ήρθε ισορροπημένο όμορφα και ωραίο. Άρα πολύ ωραίο. Και τελευταίο της σειρά είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Blueberry Jam Tart. Και τι έχει μέσα, μουρά. Γιατί εγώ λατρεύω τα μουρά. Βασικά κάθε πρωί με το που ξεπνάω, μουρά τρώω. Ένας γευστικός, να δείξουμε το υγράκι, ένας γευστικός χορός μαρμελάδας βατόμουρου και απαλή κρέμας βανίλιας. Πάνω στην πίστα μια στραγανής μπισκοτένιας βάσης. Κάνεις τζούρα και τα πάντα πλημμυρίζουν από μπλούμπερι. Αυτή την οξύτητα και την ελαφρώς γλυκάδα που μπορεί να βγάλει το μπλούμπερι πλημμυρίζουν τα πάντα εκεί. Και κάπου από πίσω ακολουθεί η τάρτα και η βανίλια, τι άλλο έχει και η κρέμα βανίλιας. Κρέμα βανίλιας, εγώ να σα πω την αλήθεια, επειδή 2-3 τζούρε έκανα, δεν, δεν καίω το υγρό, δεν καίω το υγρό. Απλά το blueberry και τα μούρα είναι too much για μένα. Μου, μου έρχεται μου σκάει πάρα πολύ έντονο. Για με αποτέλεσμα ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να ανακαλύψω τι υπόλοιπε γεύσει τι οποίε έχει από κάτω. Μια βανίλια ακολουθεί από πίσω και μια τάρτα τα οποία δεν τα πολύ κατάλαβα. Και όσο ανεβαίνουν τα βατ, το blueberry γίνεται ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, κάνει τζούρα και πλημμυρίζουν τα πάντα. Γεμίζει blueberry. Κατευθείαν. Δεν είναι για μένα. Ωραίο με την οξύτιδα την οποία πρέπει να έχει και την γλυκάδα την οποία πρέπει να έχει, αλλά δεν το αντέχω. Να πω γενικά ότι όλη η σειρά μετά το τριήμερο. Μ, και το τριήμερο. Ε, είναι έτοιμη, έχει οριμάσει. Νομίζω ότι από εκεί και πάνω δεν πρέπει να έχει να δώσει κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι ό,τι είχε να δώσει το δίνει στο τρίμερο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Βέβαια, όσο περισσότερο αφήνεται ένα υγρό, όλο και κάτι παραπάνω θα έχει να δώσει. Δεν νομίζω κανεί να τα αφήσει 15-20 μέρε να έχουμε breakthrough στη γεύση και να αρχίσουν να πέφτουν νότες και τα σχετικά. Κανεί δεν θα το κάνει αυτό, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που όλοι αναζητάτε ένα τύπο καλοκαιρινό, ένα φρουτένιον ή ένα δροσερό υγρό για να μπορέσετε λόγω τη ζέστη να τα απεξέρθετε. Και το τραβάει, ρε παιδί μου, το τραβάει και σας, ε, είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Και τώρα, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, πρώτα απ' όλα η σειρά αυτή βγαίνει σε 30, σε 60 και 120ml. Θα δείξω εγώ τώρα το 120ml και το 60ml. Είναι αυτά εδώ. Το βλέπετε. Δύο τυχαία υγρά και ένα 30ml. Άρα έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από αυτά τα τρία μεγέθη να αγοράσετε. Οι τιμέ του ποικιλούν. Είναι οικονομική σειρά. Αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει από 6 και 90 το 30 μέλο περίπου. Μπορεί να κάνω και λάθο. Και ανεβαίνουμε στο 60 μέλο και στο 120 μέλο. Giveaway. 5 τυχεροί από 2 υγράκια ο καθένα. Ένα 60 μέλο και ένα 120 μέλο. Η κλήρωση θα είναι καθαρά random, δηλαδή όποιο υγρό τύχει στον καθέναν. Απλά ο καθένα θα πάρει ένα 60 μέλο και ένα 120 μέλο. Για να μπορέσετε να απολαύσετε μία τυχαία γεύση της επιλογής σας και αν σας αρέσει να πάτε να πάρετε οποιοδήποτε άλλο υγρό θέλετε τα τριαντάμελα θα τα κρατήσω για εμένα για εμένα να τα ατμίσω αυτά που μου αρέσουν και τα υπόλοιπα θα τα δώσω σε εσά. από το κανάλι έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος σε αυτή την κλήρωση κάνοντας το εξή απλό ένα σχόλιο κάτω στο description και hashtag the tart lamp Κάνοντας αυτό το σχόλιο, αυτομάτως παίρνετε και μέρος στην κλήρωση, έχετε το δικαίωμα συμμετοχής. Τα διπλά σχόλια δεν θα υπολογίζονται, δηλαδή όποιος γράψει διπλά σχόλια για περισσότερες συμμετοχές, λυπάμαι. Ένα σχόλιο αρκεί. Γράψτε ένα σχόλιο, σχολιάστε κάτι το οτιδήποτε. Καλημέρα, hashtag... Που. Καλημέρα, hashtag the tart lamp. Αρκεί. Και την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη τρίτη, θα ανεβεί βίντεο με τους νικητές της κλήρωσης. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a street who and catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car